Στην πρόταση τροποποίησης νόμου αναφορικά με τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών μέσων μαζικής επικοινωνίας και άλλων κατηγοριών προσώπων, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Παπουτσής. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Παπουτσής τόνισε την ανάγκη εγρήγορσης από πλευράς των ίδιων των βουλευτών για τη συνεχή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το πόθε ενέσχυση των πολιτικών λόγω των συνεχών εξελίξεων στον χρηματοοικονομικό τομέα. Με την παρούσα πρόταση νόμου, λοιπόν, τροποποιείται ο βασικός νόμος 3213 του 2003 για την δήλωση και τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, των δημοσίων λειτουργών, των ιδιοκτητών μέσων επικοινωνίας και άλλων κατηγοριών προσώπων. Ένας νόμος, ο οποίος είναι προφανές ότι υπερψηφίστηκε καλόπιστα τότε, αλλά ο οποίος ωστόσο γίνεται ακόμη πιο προφανές, κατέστη ήδη σήμερα απειρχιωμένος και για τον λόγο αυτό χρειάζεται τροποποίηση. Από το 2003, οπότε και ψηφίστηκε, έχουν γίνει άλλωστε αρκετές τροποποιήσεις. Μεταξύ άλλων, είμαι υποχρεωμένος να θυμίσω και εδώ, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι, ότι και κατά τα τελευταία δύο έτη, από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του κυρίου Καστανίδη, όπως και του κυρίου Παπαϊωάννου, υπήρξαν σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών που στόχευαν στην δόση ως το δυνατόν μεγαλύτερης διαφάνειας και ενίσχυσης των θεσμών γύρω από την ανάγκη διαφύλαξης και όσων διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, αλλά και να υπάρξει η καλύτερη δυνατή θωράκιση όλων αυτών των σύνθετων σήμερα οικονομικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως είναι προφανές, εξελίσσεται με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να καθίστανται ανεπαρκείς όσο και αν διενεργούνται καλόπιστα πάντοτε. Κοινός τόπος για όλους όσους γνωρίζουν ότι η μεγαλύτερη αδυναμία του νόμου 3213 το 2003 έγκυται όχι τόσο στο πόθεν όσο στο έσχες. Γιατί προφανώς κανένας καταχραστής δεν πρόκειται να καταγράψει στη δήλωσή του τα προϊόντα των εγκληματικών του δραστηριοτήτων. Συνεπακόλουθα, το ζητούμενο, και αυτό επιδιώκεται με αυτήν την πρόταση νόμου, είναι να θεσπιστούν αποτελεσματικότερα μέσα διακρύβωσης τόσο του έσχες όσο και του πόθεν, με σκοπό να αποθαρρυνθεί το οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο από τη διαφθορά και την συνεπακόλουθη ψευδή ή ελλιπή υποβολή δήλωση πόθεν έσχες. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 1 προτείνεται ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, αναφέρομαι στο αρχικό κείμενο της πρότασης νόμου έτσι όπως συνυπογράφεται μετά τον κύριο Κακλαμάνη από όλους τους 74 βουλευτές, και βέβαια αυτό είναι σαφές ότι είναι ανοιχτό στην τροποποίηση ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, αποδεχόμενοι στο σώμα και προτάσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και άλλων κοινοβουλευτικών εκπροσωπήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ήδη κατατεθεί και είναι βέβαιο ότι στο τέλος θα γίνουν αποδεκτές